Μανώλης Κουτάκη, καλώ ήρθες. Καλημέρα, Φελιππέ. Καλημέρα, Καλημέρα σε όλους. Κυρίως Κυρίω ήθελα που σε πήρα τηλέφωνο και στο είπα, επειδή ξέρω ότι γνωρίζει πάρα, πάρα πολύ καλά και διαχρονικά τα θέματα επάνω τη μουσουλμανική μειονότητα και το τι συμβαίνει επάνω. Ναι. Με αφορμή τώρα τα όσα ακούμε και βλέπουμε, που δεν είναι καινούργια και άγνωστα, νομίζω, αυτά που συμβαίνουν τώρα. Όχι. Είναι... Συμβαίνουν από το 89 που παρακολουθώ εγώ <laughs> αναμετρήσει εκεί. <laughs> γίνονται <laughs> ακριβώ τα ίδια πράγματα. Περίπου τα ίδια, πάνω κάτω. Ναι. Περίπου τα ίδια δεν γίνονται. Δεν, δεν πέσανε από τα σύννεφα δηλαδή, τώρα, αυτή τη φορά. Όχι, δεν πέσανε από τα σύννεφα. Αλλά είναι μια πρώτη τάξη αφορμή. Επειδή ακούω πολλού να λένε αυτοσυγκράτηση κτλ. Και χαμηλό μην... γιατί είναι ευαίσθητο το θέμα κτλ. Αφού άνοιξε η συζήτηση, ε, τουλάχιστον α γίνει σωστά η συζήτηση. Αυτή είναι η απόψη. Απλώ εγώ η μία ένσταση που έχω είναι ότι προεκλογικά τέτοιε συζητήσει δεν γίνονται. Ναι. Αυτό. Ε, ναι, ναι, ίσω να έχει και δίκιο σε αυτό. Ε, εγώ θα έλεγα όμω, επειδή προεκλογικά είναι συγκεντρωμένη η προσοχή των ψηφοφόρων, των πολιτών γενικότερα σε όλα όσα συζητώνται, θα έλεγα να γίνονται αφού, αφού άνοιξε με αυτόν τον τρόπο. Και το λέω για τον εξή λόγο, Α πείτε, Φίλιππ, οι παρεμβάσει του τουρκικού προξενείου στην περιοχή δεν περιορίζονται στι εκλογέ. Οι εκλογέ είναι κορονοϊεί. Αλλά μέσα στην τετραετία εάν εμεί που παρακολουθούμε με συνέπεια στην αιστεία το τι ακριβώ κάνει το προξενείο. Και, και βέβαια το τα και προηγούμενα προτάζ, χρόνια. Και προ να το το δεν είναι εκπλησόμεθα, το... γιατί η παρέμβαση και η άσκηση κυριαρχία σε ξένο έδαφο, το ελληνικό έδαφο είναι ξένο έδαφο για την Τουρκία, είναι μια ε, ρουτίνα, τολμώ να πω, στην περιοχή τη Τράκη. Εφόσον λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε σοβαρά για το ρόλο του, του, του τουρκικού προξενίου με εθνικό πρόσημο, με εθνικό κριτήριο, γιατί με όρου κομματική συγκυρία κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά εκλογέ θα γίνουν και θα υπάρχει το προξενίο και μετά τι εκλογέ. Αν θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε με εθνικό κριτήριο, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώ συνέβη καταρχά την τετραετία που πέρασε. Την τετραετία που πέρασε. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν κάνει κολλιά σου Παγκράτη το, την απόσταση Άγκυρα, Κομωτινή και Ξάνθη. Δηλαδή, πήγε δύο φορέ εκεί ο, πρόεδρο πρόεδρος τη τουρκική Εθνοσυνέλευση. Θυμίζω του οργάνου το οποίο μα έχει κηρύξει το 1995 το Κάζου Μπέλι. Πήγε τρει φορέ ιδιωτική επίσκεψη στην Κομωτινή, είδε του βουλευτέ, είδε του ψευτομουφτίδε, είδε κόσμο κτλ. Και, ποια αίσθηση δημιουργεί ότι εμεί είμαστε εδώ για εσά. Πήγε ο Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών. Ο προηγούμενο, ε, ε, ο κύριο Τσαβούσο. Ακριβώ η ίδια εντύπωση. Το προξενείο έχει προπολογισμό, με βάση τι πληροφορίε που έχουμε, τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ευρώ και απέναντι στην Ανδριανούπολη είναι στη μένη η αντιπροεδρία αποδήμων Τούρκων. Όπου κα, κάνουν κάτι λήψη, αυτομάτω υπάρχει η απευθεία τροφοδοσία. <Λε> Ρωτώ εγώ τώρα λοιπόν με ε, θάρρο και τόλμη. Ελέγχουμε τα οικονομικά των μονών του Αγίου Όρου για ροή παράνομου χρήματος, ρόμιγου, και αν βρεθεί και να υπάρξει ζήτημα. Σωστό, σωστό, σωστό εννοεί. εννοείται. Τα ελέγχουμε ή Όσο ελληνική δημοκρατία, καταχρηστικός ο απληθιτικός. Για την παράνομη ροή μαύρου χρήματο από το τουρκικό προξενείο, σε συγκεκριμένε δομέ, παράλληλε παρακρατικέ δομέ στη Θράκη, θα γίνει έρευνα. Γιατί, αν θέλουμε, επαναλαμβάνω να συζητήσουμε σοβαρά, θα διαπιστώσουμε ότι εκεί. Όσοι, μπα περιπτώσει, το παρακολουθούμε. Έχουμε την τρέλα και το παρακολουθούμε. Εγώ σπούδασα εκεί. Το 2000, έγραψα αυτό το βιβλίο το οποίο ακόμα κυκλοφορεί. Το έχω Το, το, οποίο είναι, το έχεις δώσει, το, Όταν. Το, είναι. το οποίο είναι Το Σύνταγμα των Δικαιωμάτων τη Μειονότητα. Είναι 2000, είναι έκδοση από τι εκδόσει Λιβάνη. Ελπίζω να υπάρχει στο στοκ κάτι <χει> ακόμα. Σκέφτομαι μετά από όσα συνέβησαν να, να το επικαιροποιήσω. Γιατί η ελληνική δημοκρατία. Αντί να κάνουν τη δουλειά που κάνουμε εμεί οι ιδιώτε, δηλαδή να εξηγεί σε όλο τον κόσμο ε, ποια είναι τα δικαιώματα, τα υπερδικαιώματα τα οποία έχει η μειονότητα, βρίσκεται μονίμω απολογούμενη. Θα σα πω, ναι. αυτέ οι παρεμβάσει που είπε πριν του προξενού ναι. έχουν να κάνουν με τη διοργάνωση των επισκέψεων και των εκδηλώσεων αυτών με του Τούρκου αξιωματούχου. Το ελάχιστο ε, αυτό. Το, αυτό. Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Έχουν, έχουν να κάνουν και με άλλα πράγματα, υποθέτω. Καταρχά, για να το πω, για να το καταλάβει ο κόσμο όσο πιο απλά γίνεται. Γιατί, με τόλμη το λέω αυτό, γιατί αφού την ανοίξαμε τη συζήτηση, θα την κάνουμε. Στη Θράκη υπάρχουν γύρω στα 200, 200 αν θυμάμαι καλά τώρα τον αριθμό, 200-230 τζαμία. Ε, σε αυτά οι νόμιμοι μουφτίδε, οι οποίοι αναγνωρίζονται από την ελληνική δημοκρατία, είναι ζήτημα αν ελέγχουν το 10%. Από το υπόλοιπο, τα... το υπόλοιπο 90% ελέγχεται από τους ψευτομουφτίδες. Μάλιστα. Από ημάμιδες, οι μάμιδε οι οποίοι μισθοδοτούνται από την Άγκυρα και το τουρκικό προξενείο και στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν μπορεί η ελληνική δημοκρατία να ασκήσει κυριαρχία μέσα στο έδαφο τη. Δηλαδή, μπορεί να το, να το πούμε με παράδειγμα από τη δική μα πλευρά, φαντάζεται κανεί από τι ε, 3.000 εκκλησίε τι οποίε έχουμε να ελέγχαμε τι 500 και τι άλλε 2.500 να τι έλεγε μια άλλη ε, ξένη δύναμη μέσα σε ελληνικό έδαφο. Επίση, καταβάλλονται επιδόματα ή τουλάχιστον ήξερα ότι καταβάλλονται επιδόματα σε συγκεκριμένα πρόσωπα για απογευματινά μαθήματα Κορανίου. Γιατί για να, για να παραμένει ο κόσμο υπό, υπό επιρροή. Yeah. Εάν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε πραγματική συζήτηση για το προξενείο, όχι να συζητάμε σωστά μόνο για το που, που κατήθυνε την ψήφο προεκλογικά, αλλά να δούμε τι κάνει μέρα με τη μέρα στην καθημερινότητα ε, των πολιτών στην Θράκη. Και εκεί θα διαπιστώσουμε ότι με αυτά που κάνει είναι αιτίες για να καλείται κάθε μέρα σχεδόν. Κάθε μέρα σχεδόν. Ο Τούρκο πρεσβευτή στην Αθήνα για να του oh. ζητούνται εξηγήσει για αυτά τα οποία κάνει ο Τούρκο πρόξενο. Μόνο μία φορά σε αυτήν την τετρέτεια εκλήθη. Πράγματι, εκλήθη. Τώρα, αυτού του ελέγχου τώρα που προ... το λέμε. Για μάλλον, τον δηλαδή, προηγούμενο πρακτικ... Τούρκο πρόξενο. Πρακτικά, αυτού του ελέγχου, ποιο μπορεί να του κάνει εκεί. Ποιο ελέγχου, η ελληνική δημοκρατία. Ναι, με, με εννοώ τον τρόπο εννοώ. Τον τρόπο. Ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή, σε, ανάλογα με, το, με τον τομέα πολιτική που υπάρχουν παραβιάσει, το, το αντίστοιχο Υπουργείο. Αυτό συμβαίνει. Ε, συνέβησαν πάρα πολλά μέσα στην τετραετία δηλαδή, τα οποία με δεσμεύει, το, το γιατί... Με δεσμεύει το off the record, αγαπητοί φίλοι. Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Για να πω πράγματα. Δηλαδή, το καταλαβαίνω. Ε, το καταλαβαίνω. Ε, μό, μόνο, θα περιοριστώ μόνο σε τούτο. Τουλά... Δεν μιλώ ποτέ αυτό αναφορικά. Αλλά μόνο εμεί στην Εστία και τρει-τέσσερι άνθρωποι ακόμα στην Αθήνα γνωρίζουν πώς κάποια ώρα τα κέντρα επιχειρούσαν να πείσουν ως φαντάσματα τον Άριο Πάγο να αναγνωρίσει τα σωματεία ως τουρκικά και πώς ευτυχώς ο Άριος Πάγος τήρησε τη συνθήκη της Λοζάνης και δεν Πάει. τα αναγνώρισε ως τουρκικά. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εφόσον ανεβάζουμε τους τόνους και καταναλώνεται πολύ πατριωτισμός προεκλογικά, εύχομαι και ελπίζω μετά τις εκλογές να μπορούμε όλοι όσοι συμμετέχοντες στο αυτά, να, τον, να, τον τιμήσουμε αυτόν τον πατριωτισμό για αυτά τα οποία λέγονται πριν από τις εκλογές. Πες μου τώρα κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Ε, αυτό είναι το ένα κομμάτι, το μεγάλο κομμάτι, η μεγάλη εικόνα που μου περιέγραψες. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και οι Έλληνες υποψήφοι, βουλευτέ. Ναι. Όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, εγώ θα σου πω όλο το κομμάτι διαχρονικά. Ναι. Όπου κάποιοι, όχι λέω μόνο τώρα, λέω γενικότερα, ε, έχουν αναφερθεί σε τουρκική μειονότητα, έχουν παίξει ένα ρόλο παράξενο, έχουν γίνει πράγματα. Να εξηγήσω δύο πράγματα ναι, που βέβαια. είναι πολύ σημαντικά για να καταλαβεί ο κόσμο. Γιατί δεν είναι διακριτά. Πρώτον, πώ παίζει το προξενείο διαχρονικά. Και επίση, ποια είναι η διαφορά του ατομικού με το συλλογικό αυτοπροσδιορισμό. Ήταν το επόμενο ερώτημά μου, ναι, αλλά πε το τώρα. Ναι, να το πω τώρα. Ε, να, το πω να το πω με παραδείγματα που ξεφεύγουν από την τη μουσουλμανική μειονότητα, γίνουν κατανοητά. Ο Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα είναι Έλληνα. Είναι ελληνική καταγωγή. Έχει όμω αμερικανική εθνική συνείδηση. Υπό την έννοια δηλαδή ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα Τις. των ΗΠΑ. Είναι όμω ελληνική καταγωγή και μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται σαν Έλληνο Αμερικανό. Ο Γιάννη Αντεδοκούμπο. Είναι Έλληνα πολίτη. Η καταγωγή του είναι Νιγηριανή. Είναι Νιγηριανή καταγωγή. Αυτό δεν τον καθιστά επικίνδυνο επειδή είναι Νιγηριανή καταγωγή ή όποιον άλλο, εν περιπτώσει, επικαλείται την καταγωγή του. Το ζήτημα είναι όταν είσαι Έλληνα πολίτη και ακόμα και αν έχει άλλη καταγωγή, να έχει εθνική συνείδηση να υπηρετεί τα συμφέροντα του κράτου. Πάμε λοιπόν τώρα στη φράκη. Στη Θράκη, σύμφωνα με τι διεθνεί συνθήκε, η μειονότητα συλλογικά mm. είναι θρησκευτική. Φυσκευτή. Και μάλιστα η συνθήκη στο γαλλικό τη κείμενο, γιατί έχει τρία, τρία κείμενα, στο γαλλικό τη κείμενο μιλάει για μειονότητε. Όχι για αμειονότητα, mm. γιατί υπάρχουν μειονότητε με στη μειονότητα. Υπάρχουν οι <ειπο> <υπομάκια> οι οποίοι έχουν την υπομακική γλώσσα και είναι καταγεγραμμένοι στο λεξικό του Ριτφάν Καραχότζα Και είναι και οι Αθήγανοι, οι οποίοι έχουν τη γλώσσα ρωμανή. Έτσι, που πολλέ φορέ το προξενείο πάει και καταπιέζει. Του ε, πομάκους και του Αθηγάνους να του αυτοπροσδιορίσει με το ζόρι, με το έτσι θέλω, ω Τούρκου. Και υπάρχει επίση η σύμβαση του, 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 του ΑΣΕ που λέει ότι μπορεί να έχει το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Δεν τη χρειαζόμαστε εμεί ω ελληνική δημοκρατία αυτή τη σύμβαση για ένα απλό λόγο. Το, δικαίω, το Σύνταγμα μα λέει ότι έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά σου. Δηλαδή. Αν κάποιο θέλει να πει ότι είναι Έλληνα πολίτη, τουρκική καταγωγή, όποιο θέλει να πει ότι είναι Έλληνα πολίτη, πομακική καταγωγή, όποιο θέλει να, είναι, να, πει ότι είναι Έλληνα πολίτη αφιγανική καταγωγή, αυτό δεν απαγορεύεται σε τον επίπεδο. Γι' αυτό και αν δει το μειωτικό τύπο. Πολλέ φορέ κάποιοι λένε ότι είμαστε τουρκική καταγωγή, αλλά δεν έγινε καμία μήνυση από, από την, από ελληνική δικαιοσύνη. Άλλο πράγμα αυτό όμω, και άλλο πράγμα σιλίβδιν, μια ολόκληρη μειονότητα 120.000 ανθρώπων που αποτελείται από τρία εθνικά, εθνωτικά στοιχεία, ε, 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 όπω είναι οι τουρκογενεί που μιλάνε την τουρκική γλώσσα, οι πομάκοι που μιλάνε στα σπίτια του την πομακική, γιατί φοβούνται από την κατατρομοκράτηση να τη μιλήσουν δημοσίω, και οι Αθήγανοι να του βαφτίσουν όλου του Τούρκου. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν να γίνει καθαρό. Άλλο πράγμα μπορώ εγώ ατομικά, à, άλλο και άλλο πράγμα το σύνολο τη μειονότητα.